Γεια σου. Είμαι η Θέκλα. Αυτό το βιβλίο το έγραψα για σένα. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς έφτασε στα χέρια σου. Ίσως επέλεξες να το ψάξεις και να το βρεις. Ίσως είδε τυχαία τον τίτλο του και σου τράβηξε την προσοχή. Ίσως να σου το έκανε δώρο κάποιο που αγαπάς και γνωρίζει πώς παρακολουθείς τα βίντεο μου στο YouTube. Ίσως το έκανε εσύ δώρο στον εαυτό σου. Όπως και να έχει, το βιβλίο αυτό το έγραψα για σένα. Σε είχα στο μυαλό μου όσο το έγραφα. Η ζωή, ο άνθρωπος δηλαδή, δεν έρχεται με χειρίδιο χρήση. Και ας είναι τόσο πολύπλοκος ο τρόπος που λειτουργούμε ο καθένας από εμάς και συνδεόμαστε με τους άλλους γύρω μας. Φυσικά, δεν φιλοδοξώ να γράψω ένα πλήρες εγχειρίδιο ζωής. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά λαζονικό εκ μου. Θέλω όμως, σε αυτό το στάδιο της ζωής μου, να μοιραστώ μαζί σου όσα περισσότερα μπορώ από όσα έμαθα μέσα από την ίδια τη ζωή αλλά και από την επιστήμη που αγαπώ, τη ψυχολογία για την ανθρώπινη ζωή. Θέλω να τα μοιραστώ μαζί σου είτε είσαι έφηβος, νεαρός ενήλικας ή μεγαλύτερος όπως εγώ. Ποια είμαι? Είμαι μια ψυχολόγος, μια γυναίκα 48 χρόνων που μέσα της κουβαλάει καθημερινά παντού ένα μικρό παιδί τραυματισμένο και πληγωμένο, όπως είναι τα περισσότερα εσωτερικά παιδιά των περισσότερων ανθρώπων. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έχω σκοπό και στόχο της ζωής μου να μάθω και να καταλάβω τη ζωή. Να καταλάβω γιατί χαίρομαι, γιατί πονάω, γιατί πονούσα καλύτερα. Και τώρα πονάω. Άνθρωπος είμαι ο πόνος είναι ένα βασικό ανθρώπινο αίσθημα. Ένστικτο πρωτόγονο και απαραίτητο, προστατευτικό και προδιοποιητικό. Είναι καλό να πονάς όταν τραυματίζεσαι, επειδή τότε κινητοποιείσαι να επιδιώξεις την ίαση. Κάνω ένα συνειρμό αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι πως υπήρχε περίοδος στη ζωή μου που είχα αυτό που θα λέγαμε αναλγησία. Δεν πονούσα όταν χτυπούσα. Τα επίπεδα πόνου που βίωνα ήταν πολύ χαμηλότερα από τον τραυματισμό ή το σύμπτωμα μια ασθένεια που με κατέβαλε. Και αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την υγεία μου. Συνέχεια, μέσω της ψυχοθεραπεία ανακάλυψα πω αυτός ήταν ένα συμβιβαστικό μηχανισμός άμυνα, ο οποίο αναπτύχθηκε υποσυνείδητα στην παιδική μου ηλικία για να με προστατεύσει από τα τακτικά ξυλοκοπήματα που δεχόμουν από τον πατέρα μου από τα 3 έως τα 14 μου χρόνια. Τα σωματικά. Επειδή τα ψυχικά δεν σταμάτησαν ποτέ μέχρι που πήγα no contact. Συνειδητοποιώ πως σε μια μικρή παράγραφο έχω χρησιμοποιήσει εκφράσεις που θα ξενήσουν έναν άνθρωπο που δεν έχει μελετήσει ψυχολογία, που δεν έχει ψυχοεκπαιδευτεί και δεν ψυχοθεραπεύεται. Θα τον προβληματίσουν. Ίσως τις κατανοήσει λεκτικά και γνωστικά, αλλά μάλλον θα θεωρήσει αυτόν τον τρόπο σκέψης παράξενο, αλόκοτο. Γι' αυτό επιβάλλεται να γράψω αυτό το βιβλίο. Παρόλο που έχω δημοσιεύσει πάνω από 4.000 βίντεο τα τελευταία χρόνια που αφορούν στο θέμα της ψυχοεκπαίδευσης. Της εκπαίδευση δηλαδή των ανθρώπων πάνω σε βασικές έννοιες της επιστήμης της ψυχολογίας και κυρίως των εφαρμογών τους στα ζητήματα των ανθρωπίνων σχέσεων, των σχέσεων τους με τον εαυτό τους και τους άλλους. Συχνά επίσης είμαι καλεσμένη σε τηλεοπτικές εκπομπές προκειμένου να μιλήσω για διάφορα θέματα ή να σχολιάσω την επικαιρότητα και χρησιμοποιώ αυτούς τους όρους τους οποίους κάθε φορά προσπαθώ να εξηγήσω αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι ελάχιστος και αυτό δεν είναι εφικτό. Ο Νόαμ Τσόμσκι άλλωστε έχει δηλώσει πως ο λόγος που είναι τόσο απρόθυμος να εμφανίζεται στην τηλεόραση είναι ακριβώς αυτό. Ότι θα φαίνεται βλάκας όταν θα αναγκαστεί να εξηγήσει τις έννοιες που διαπραγματεύεται ως επιστήμονας, διανοητής και ψυχογλωσσολόγος σε τόσο περιορισμένο χρόνο. Ούτε τα βίντεο στο YouTube φτάνουν. Πόση ώρα θα κάνεις βίντεο. Μία, δύο, πόσο. Και πάλι δεν φτάνουν για να εξηγήσει σφαιρικά τη ζωή και τα συμβάντα της. Χρειάζεται αυτό το βιβλίο. Μια καινούργια αρχή, ένα καινούριο παιδί που γεννιέται σε ένα νέο ανανεωμένο περιβάλλον. Ναι, έχω αλλάξει εκδοτικό οίκο, μία απόφαση που πήρα συνειδητά, ώστε τα βιβλία μου να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από περισσότερους ανθρώπους και σε περισσότερες γλώσσες. Δεν είναι το πρώτο μου βιβλίο. Είναι το έβδομο. Αλλά όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε και ενδυναμωνόμαστε και ανανεωνόμαστε και κάνουμε επιλογές καλύτερες για εμάς και τα παιδιά μας. Και ένα βιβλίο είναι ένα παιδί. Παιδιά δεν είναι μόνο όσα κάποιοι γεννήσαμε βιολογικά. Παιδιά είναι και όσα δημιουργήσαμε ο καθένας με την τέχνη και την αγάπη του. Να σου πω τώρα λίγα βασικά εισαγωγικά για τη ψυχολογία και πώς την αγάπησα. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια νεαρή σχετικά επιστήμη. Ιδρυτής και θεμελιωτής της θεωρείται αναμφισβήτητα ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο οποίος γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 και πέθανε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1939. Μετά τον Φρόιντ ακολούθησαν πολλοί άλλοι θεωρητικοί ερευνητές κλινικοί και συγγραφείς, οι οποίοι έδωσαν μορφή στην καινούργια αυτή επιστήμη. Με τις θεωρίες προσωπικότητας που ανέπτυξαν, τα διάφορα πειράματα που εφάρμοσαν καθώς και τα θεραπευτικά μοντέλα στα οποία κατέληξα. Είχα την τιμή να είμαι το νούμερο 60, αριθμός ειδικού μητρώου φοιτητή 60, στην πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά που λειτουργήσε το πρώτο αυτόνομο τμήμα ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα πανεπιστήμιο στο οποίο υπήρχε τακτική έδρα γενικής ψυχολογίας από το 1965. Εισήλθα το 1993 στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτελείου, την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά που λειτουργήσε ως αυτόνομος τμήμα στο Πανεπιστήμιο. Όταν πήγα να σπουδάσω ψυχολογία, πραγματικά δεν ήξερα την αναμένω. Τελείωσα το κλασικό τμήμα στο Λύκειο, την τρίτη δέσμη, όπως λεγόταν παλαιότερα στην Ελλάδα, και ούσα κόρη θεολόγου και φιλολόγου, δεν είχα καμία σχέση με τι θετικέ επιστήμε. Θεολόγο ο πατέρα μου, φιλόλογο η μάνα μου. Αργότερο ο αδερφό μου, τρία χρόνια μικρότερο από εμένα, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και στη συνέχεια έγινε ορθοπαιδικός χειρουργός, έκανε δηλαδή αμυγός θετικές σπουδέ. Ο αδερφός μου και εγώ όμως μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι όπου οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας είχαν σχέση με τη θρησκεία, τη φιλολογία, την επιτρεπόμενη λογοτεχνία και την ποιήση. Για θετικέ επιστήμε, τίποτα. Είχαν μελετήσει φυσικά οι γονεί μου παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο, αλλά αυτά τη δεκαετία του 60, τα πεπαλαιωμένα μας μεγάλωσαν με την αυστηρότητα μιας παιδαγωγικής που στόχο έχει να μορφοποιήσει το παιδί κατά βούληση των γονέων παιδαγωγών και όχι να το βοηθήσει να αναπτύξει το πλήρε δυναμικό. Του. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω πω η ψυχολογία δεν αφορά μόνο τι εφαρμογέ τη. Είναι μια επιστήμη που πρωτοστατεί στην έρευνα και στα πειράματα. Οι περισσότεροι από εμά γνωρίζουμε την εφαρμοσμένη εικόνα του ή τη ψυχολόγου που δουλεύει με κόσμο εφαρμόζει δηλαδή στην πράξη τα ευρήματα της επιστήμης του. Μεγάλο μέρος όμως των επιστημόνων που αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την εξέλιξη της ανθρώπινης επιστήμης και τεχνολογίας είναι ψυχολόγοι. Ενδεικτικά αναφέρω τον τομέα της νευροεπιστήμης και της τεχνητής νοημοσύνης. Το βιβλίο αυτό όμως δεν θα ασχοληθεί με αυτά, τα οποία δεν κατέχω διεξοδικά και συνειδητά αποφάσισα να μην τα ακολουθήσω ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Στο τρίτο έτο των πανεπιστημιακών σπουδών, κληθήκαμε να ακολουθήσουμε τομέα. Ήταν τρει. Ο πρώτο ήταν ο τομέα πειραματική και γνωστική ψυχολογία. Ο δεύτερο, ο τομέα εξελικτική και σχολική ψυχολογία. Και ο τρίτο, ο τομέα κοινωνική και κλινική ψυχολογία. Επέλεξα τον τρίτο. Παρόλο που οι καθηγητέ μου επέμεναν πω ήταν κρίμα να μην ακολουθήσω τον πρώτο τομέα για να ασχοληθώ με την έρευνα. Εδώ να αναφέρω πως κάθε χρόνο έπαιρνε υποτροφία επίδοση από το ΙΚΙ για την υψηλότερη βαθμολογία στο έτος μου και πως δεν έτυχε ποτέ να κοπό σε μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Γι' αυτό ίσως με θεωρούσαν κατάλληλη υποψήφια για τον τομέα της πειραματικής και ερευνητική ψυχολογίας. Δεν ήθελα όμως να το κάνω. Δεν με ενεπνέ. Σε καμία περίπτωση δεν υποτιμώ την έρευνα. Είναι αυτή που εξελίσσεται την επιστήμη. Θεωρούσα όμως πως θα ήμουν πολύ πιο χρήσιμη στην ενασχόληση με τις εφαρμογές της επιστήμης. Και η κλινική και κοινωνική ψυχολογία ήταν το άμεσο ενδιαφέρον μου. Ήθελα να μάθω γιατί λειτουργούμε όπως λειτουργούμε οι άνθρωποι και η κοινωνία. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα επιφαινόμενα στις ανθρώπινες σχέσεις που τότε μου φαινόντουσαν ακατανόητα. Όχι απλώς δυσνόητα, αλλά κατανόητα. Γιατί νιώθω όπως νιώθω, γιατί σκέφτομαι όπως σκέφτομαι, γιατί πράττω όπως πράττω. Ήμουν μια ανήσυχη έφηβος. Αντιλαμβανόμουν πως δεν ήξερα τίποτα για τη ζωή και ήθελα τόσο πολύ να μάθω. Έτσι ακολούθησα τον τομέα της κοινωνικής και κλινικής ψυχολογίας και έκτοτε δεν έχω σταματήσει να μαθαίνω και σίγουρα έχω πολλά να μάθω ακόμα. Τώρα όμως το σήμερα, στο μέσο της ζωής μου, νιώθω την ανάγκη να γράψω το βιβλίο αυτό. Να μοιραστώ μαζί σου όσα έμαθα και κατάλαβα μέχρι τώρα. Να τα καταγράψω με έναν τρόπο που ελπίζω να είναι κατανοητός και χρήσιμος. Πόσο πολύ θα ήθελα ο έφηβος εαυτός μου το 13, 14, 15, 17, 19, 20 ετών να μπορούσε να διαβάσει ένα τέτοιο βιβλίο. Το έψαχνα απεγνωσμένα η αλήθεια αλλά δεν το έβρισκα. Βρήκα πολλά ακαδημαϊκά εγχειρίδια τα οποία ξεκοκάλισα. Βρήκα βιβλία αυτοβοήθειας γραμμένα από ανθρώπους που δεν ήταν ψυχολόγοι βρήκα βιβλία πολύ εξειδικευμένα απευθυνόμενα σε επιστήμονες. Βρήκα βιβλία γεμάτα σοφία, ορμόμενα από τη φιλοσοφική σκέψη. Ένα βιβλίο απλό, πρακτικό και περιεκτικό, που να μιλάει για τη ζωή και τις εφαρμογές των ευρημάτων της ψυχολογίας στη ζωή του καθημερινού ανθρώπου, δεν βρήκα πουθενά. Και γι' αυτό σήμερα το γράφω. Για εσένα, για το παιδί σου αν είσαι για το παιδί μου για το παιδί που κουβαλάς μέσα σου για όλους μας. Τα προηγούμενα έξι βιβλία που έχω γράψει σαφώς και ασχολούνται με θέματα της ψυχολογίας. Είναι όμως αποσπασματική κάθε φορά η οπτική τους, εστιασμένη στη θεματική που κάθε βιβλίο έχει. Το βιβλίο αυτό θα είναι περιεκτικό, θα έχει τα πάντα. Όλα όσα δικαιούται να γνωρίζει μια ψυχή για τη ζωή. Όλα όσα έχει η ψυχολογία να πει στον καθημερινό άνθρωπο μέχρι σήμερα με βάση φυσικά τις δικές μου γνώσεις, μελέτες και πείρα. Σε όλο το κείμενο του βιβλίου θα συναντήσεις διάφορες λέξεις και φράσεις με πιο έντονα γράμματα. Είναι επίτηδες για να σου δίνουν έναν οδηγό των κύριων σημείων ή των ορισμών να λειτουργούν ίσως ως χάρτης σε περίπτωση που θέλεις να επανέλθεις στις κύριες έννοιες του κάθε κεφαλαίου και τις βασικές ψυχολογικές έννοιες που είναι καλό να γνωρίζουμε. Θέλω το βιβλίο αυτό να είναι χρήσιμο. Χρησιμοποίησε το. Ξεφίλησε το. Γράψε στα περιθώρια παρατηρήσεις. Κράτα σημειώσεις. Τσαλάκωσε σελίδε στην πάνω δεξιά γωνία να θυμάσαι τι σου έκανε εντύπωση. Κάνε το δικό σου. Σου το δίνω με όλη μου την αγάπη. Σου δίνω ψυχή μου αυτό που είχα λαχτάρα να λάβω και δεν μου έδωσε ποτέ κανείς και έτσι μπήκα στη διαδικασία να το βρω μόνη μου. Εσένα θέλω να σου το δώσω. Επειδή αγαπώσαι. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλωσορίσατε στο 33ο επεισόδιο του podcast, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό. Ξεκίνησα το επεισόδιο χωρίς καμία εισαγωγή, διαβάζοντας σας κατευθείαν τον πρόλογο του καινούργιου μου βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση. Το βιβλίο μου αυτό το οποίο είναι ένα από τα δύο παιδιά που έχω γεννήσει το 2023, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ability την 3η 21 Νοεμβρίου 2023. Στην περιγραφή αυτού του κεφαλαίου θα βάλω το σύνδεσμο με τις πληροφορίες για το βιβλίο εάν θέλετε να το προμηθευτείτε είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί σε αυτό το πρώτο μου παιδί του 2023, το podcast, το οποίο ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023, φιλοξενείται το δεύτερο μου παιδί του 2023 που είναι το βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Δεν είναι το πρώτο βιβλίο που γράφω όπως ίσως ήδη έχετε ακούσει στον πρόλογο που σας διάβασα, είναι το έβδομο, αλλά νιώθω μία χαρά, μία ανυπομονησία μία ευδαιμονία σε σχέση με την γέννηση και την κυκλοφορία του βιβλίου αυτού, σαν να γράφω για πρώτη φορά βιβλίο. Όσοι παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο του podcast στο YouTube, θα βλέπετε το βιβλίο το οποίο το κρατώ τώρα και φαίνεται στην οθόνη σας. Όσοι παρακολουθείτε το επεισόδιο αυτό είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcasts, είτε οπουδήποτε αλλού ακούτε podcast, θα δείτε στο εξώφυλλο αυτού του επεισοδίου, το εξώφυλλο του βιβλίου. Το κρατάω με μεγάλη αγάπη, χαρά και καμάρι. Ο πίνακας στο εξώφυλλο του βιβλίου είναι φιλοτεχνημένος από την κόρη μου. Ο πίνακας ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για το εξώφυλλο του βιβλίου και για το πιστόφυλλο. Θα σας διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο και μετά θα σας διαβάσω την ανάρτηση που έκανε η κόρη μου, η Κυριακή Πανταζή, η οποία είναι νομικός και εικαστικός, στο Instagram την 3η 21 Νοεμβρίου 2023 που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Διαβάζω τώρα το πιστόφιλο, το οποίο δεν το έχω γράψει εγώ και ευχαριστώ εκ βάθους ψυχής και καρδίας το πρόσωπο που το έγραψε με τόση αγάπη. Τι είναι η ψυχοεκπαίδευση Πώς καλλιεργεί την ταλαιπωρημένη και φοβισμένη ανθρώπινη συνείδηση κλίμα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας? Η χαρισματική Θέκλα Πετρίδου στο καινούριο βιβλίο της δίνει απαντήσεις. Απλά κατανοητά. Είναι σαν να μας παίρνει από το χέρι και να μας καθοδηγεί στα άγνωστα για εμάς μονοπάτια. Φαίνουμε για το ψυχικό τραύμα και τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού τα το ακαθόδες ζήτημα της αδιόρατης ψυχολογικής βίας, για τον αρκισισμό και την αντιμετώπιση του, αλλά και για τη μάστιγα της συνεξάρτησης, για τον ασφαλή αλλά και τους ανασφαλείς δεσμούς Το κεφάλαιο που αναφέρεται στο σεξ μπορεί να αποτελέσει από μόνο του ένα εγχειρίδιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης τόσο για εφήβους όσο και για ανήλικες. Το βιβλίο τελειώνει με μια αισιόδοξη και καινοτόμο πρόκληση-πρόσκληση την ευδαιμονία. Δυνατό ως σύλληψη Εύληπτο στην κατανόηση, φιλικός προ την ατμόσφαιρα την οποία διαμορφώνει η συγγραφέα, ένα βιβλίο φίλο μας. Σα διαβάσω τώρα την ανάρτηση της κόρη μου, τη Κυριακή Πανταζή, η οποία με εξέπληξε ευχάριστα. Ο πίνακα μου στο νέο βιβλίο τη Στέκλας Πετρίδου, γράφει Κυριακή. Μεγαλώνοντα, με έμαθε ό,τι κάνω να το κάνω με τη ψυχή μου. Τον ελόγο πίνακα τον δημιούργησα πριν δύο χρόνια το πρώτο μου βράδυ στο νέο μου σπίτι, στη νέα μου ζωή στο Άμστερνταμ. Μεγάλη συναισθηματική αξία πίνακα, αφού σηματοδότησε τη νέα αρχή, την ανάγκη για αλλαγή, συνάμα με την απόφαση για αλλαγή. Το όμορφο τη συνεργασία μα αυτή είναι ότι ο πίνακα διαλέχτηκε για το εν λόγω βιβλίο για όσα προανέφερα, χωρί όμω εγώ να έχω μοιραστεί το τι πρεσβεύει. Η σύνδεση του αγαπημένου μου πίνακα με το βιβλίο, η έναρξη μιας νέας μεταξύ της μητέρας μου και μένα αυτής της δημιουργίας. Καλοτάξιδο, ελπίζω να το αγαπήσετε όσο εμείς. Η αλήθεια είναι αυτή που γράφει η κόρη μου, ότι δεν μου είχε μιλήσει για το πότε φιλοτέχνησε τον πίνακα αυτό που βλέπετε στο εξώφυλλο και με πιο σκεπτικό, σε ποια ψυχική συνθήκη και συναισθηματική συνθήκη. Η κόρη μου μετακόμισε στο Άμστερνταμ για δύο χρόνια α, τον Αύγουστο του 2021 όπου έκανε το μεταπτυχιακό της στο Διεθνές και Διακρατικό Ποινικό Δίκαιο και όπως έμαθα διαβάζοντας την ανάρτησή της το πρώτο της μόλις βράδυ στο Άμστερνταμ φιλοτέχνησε τον πίνακα αυτό. Ο οποίος πίνακας αυτή τη στιγμή που η κόρη μου έχει επιστρέψει στην Κύπρο δύο χρόνια μετά και κάνει την πρακτική της για να αποκτήσει την άδεια εξασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο βρίσκεται κρεμμασμένος σε περίοπτη θέση στο σαλόνι της. Πρόκειται για έναν πίνακα σε τρία μέρη, ο οποίος ε, σχηματίζει έναν ενιαίο πίνακα. Δεν γνώριζα πώς και γιατί το παιδί είχε φιλοτεχνίσει τον πίνακα αυτό. Τον είδα, μου πήρε τη ματιά και ενώ στη συνέχεια είχαμε προχωρήσει με άλλο εξώφυλλο σε σχέση με το βιβλίο βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την καλοσύνη, την ευγένεια ψυχής να διαβάσει το βιβλίο και να, να δώσει μια τελευταία ματιά προτού α, δώσουμε το τελευταίο ok για την έκδοση του βιβλίου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που θέλει να παραμείνει ανώνυμο. Είναι ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος που ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Μία γυναίκα με βαθιές γνώσεις τόσο της ελληνικής γλώσσας, τόσο και της ελληνικής λογοτεχνίας και με βαθύ ψυχικό πλούτο, η οποία προσφέρθηκε από μόνη της να δώσει αφιλοκερδός και αοράτος τη συνεισφορά της στο βιβλίο αυτό και δεν θέλει να αναφερθεί το όνομά της. Ε, όταν διάβασε το βιβλίο και είδε το εξώφυλλο, μου μίλησε και μου λέει «Νομίζω πως το εξώφυλλο που έχεις επιλέξει για το βιβλίο είναι αρκετά ρομαντικό και δεν ταιριάζει με τις δυνατές έννοιες του βιβλίου. Το πρόσωπο αυτό έχει γράψει επίσης και το πιστόφυλλο. Οπότε αρχίσαμε να ανταλλάσσουμε κάποιες απόψεις. Μου έστειλε κάποιους πίνακες του Κατίνσκι για να μου δείξει περίπου πώς φανταζόταν να ήταν ένα εξώφυλλο. Και τη λέω: Ξέρει και η κόρη μου ζωγραφίζει, και τη εστειλε τρει τρει-τέσσερι πίνακε τη κόρη μου. Και μόλι είδε τον πίνακα αυτό, μου λέει: Αυτόν θα βάλουμε στο εξώφυλλο. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η τόσο τρυφερή συνεργασία μεταξύ της κόρης μου και εμένα και είμαι πολύ ε, ευγνώμων ε, και για την Κυριακή που φιλοτέχνησε τον πίνακα και τον παραχώρησε ώστε να μπει στο εξώφυλλο του βιβλίου αλλά και για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτό το έβδομο μου παιδί στα χέρια μας. Το οποίο βιβλίο αυτό είναι το μεγαλύτερο βιβλίο που έχω γράψει ποτέ οι σελίδες, οι εκτυπωμένες είναι 366, αλλά ε, ο συνολικός αριθμός των λέξεων του βιβλίου είναι πάνω από 120.000. Είναι το μεγαλύτερο βιβλίο που έχω συγγράψει. Για να είμαι ειλικρινή μαζί σας, ήθελα να το κάνω ακόμη μεγαλύτερο, αλλά δεν ήταν εφικτό. Ο παλαιότερος εκδοτικός οίκο τον οποίο ήμουνα, είχε όριο τις 90.000 λέξεις. Τον καινούριο εκδοτικό οίκο Δέχθηκαν να υπερβώ τι 90.000 λέξει, αλλά για να βγει ένα βιβλίο το οποίο να μπορεί να εκτυπωθεί και να είναι εύχριστο για διάβασμα, δεν μπορούσα να έχω περισσότερε από 120.000 λέξει. Έφτασα το ταβάνι. Λοιπόν, αυτό είναι το έβδομο μου παιδί. Είναι το έβδομο μου βιβλίο. Το έγραψα με όλη μου την όρεξη, με όλο μου το κέφι, με όλο μου το μεράκι. Τον τίτλο του βιβλίου θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση, τον σκέφτηκα, τον εμπνεύστηκα, τέσσερις το πρωί τα χαράματα <laughs> <laughs> του Σαββάτου, 4 Φεβρουαρίου 2023, την ώρα που προσπαθούσα να αποκοιμηθώ, μετά από μια έντονη βραδιά, η οποία ήταν μια βραδιά ψυχικής και πνευματικής μέθεξης, όταν συναντηθήκαμε με αρκετούς από τους ανθρώπους από το κανάλι μου στο YouTube, στην παρουσίαση του προηγούμενου μου βιβλίου που είχε γίνει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 στον Golden Hall στο Μαρούσι στο Public. Μία παρουσίαση την οποία αν κάποιος θέλει να την παρακολουθήσει υπάρχει στα βίντεο στο κανάλι μας. Συναντηθήκαμε εκεί αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι και ζήσαμε και έζησα και εγώ μια πολύ έντονη εμπειρία. Είναι εκπληκτικό όταν συναντούν γιούνται διαζώσεις οι ψυχές που επικοινωνούν πολύ καιρό διαδικτυακά. Εάν έχετε πέσει τυχαία πάνω σε ένα δικό μου βίντεο ή σε ένα δικό μου επεισόδιο podcast, έχω ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό το επεισόδιο έχει γύρω στις 86.000 συνδρομητές και 41 εκατομμύρια θεάσεις. Ένα κανάλι το οποίο αποτελεί και το επαγγελματικό μου σπίτι από το 2019 και μετά αλλά έχει ιδρυθεί το 2011 και έχει αρχίσει να αποκτά συστηματικά υλικό γύρω στο 2015. Υπάρχουν και βίντεο από προηγούμενες εποχές όμως η συστηματική παραγωγή βίντεο ξεκίνησε το 2015 περίπου και πλέον καθημερινά ανεβάζω ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχουμε ξεπεράσει τις 4.000 βίντεο. Η συνάντηση αυτή διαζώσης, η οποία ήταν η πρώτη συνάντηση μετά από την πανδημία, με έκανε να συγκλονιστώ και να συνειδητοποιήσω πόσο μεγάλη αγάπη νιώθω για τους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται μέσα από τα βίντεο στο κανάλι μου, διαβάζοντας τα βιβλία μου, παρακολουθώντας τη δουλειά μου. Τότε δεν υπήρχε ακόμη το podcast. Το podcast ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Έτσι, εκείνο το βράδυ πήρα δύο μεγάλες αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση ήταν να αλλάξω εκδοτικό οίκο και η δεύτερη απόφαση ήταν να γράψω το επόμενο βιβλίο. Γιατί είχα σταματήσει να γράφω για τρία χρόνια περίπου. Και σηκώθηκα στις 4 <τέσσερις> το πρωί, είχα ξαπλώσει τέσσερις παρά, αλλά όταν έχεις ε, 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 μία μέρα η οποία ήταν τόσο έντονη, τόσο συναισθηματική, τόσο γεμάτη και εσείς έχεις συναντήσει, έχεις αγκαλιάσει, έχεις συνομιλήσει, έχεις φιλήσει πάνω από 500, 600, 700 ανθρώπους σε μια μέρα, σίγουρα δεν μπορείς να κοιμηθείς εύκολα το βράδυ. Οπότε ξάπλωσα και είχα διάφορες σκέψεις και μου ήρθε ο τίτλος του βιβλίου. Οπότε άναψα το φως, πήρα το κινητό μου και έγραψα στις σημειώσεις του κινητού μου ακριβώς αυτό. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου. Πάμε τώρα στο The Making Of, ε? το κομμάτι του επεισοδίου στο οποίο μιλάμε για το πώς δημιουργήθηκε το βιβλίο. Και έτσι ξεκίνησε από το Φεβρουάριο πολύ σταδιακά η συγγραφή του βιβλίου η οποία εντατικοποιήθηκε τον Αύγουστο που μας πέρασε. Τον Αύγουστο που μας πέρασε, πέρασα τις περισσότερες μέρες του Αυγούστου συγγράφοντας το βιβλίο αυτό, για το οποίο μάζευα υλικό από το Φεβρουάριο. Αλλά η εντατική συγγραφή έγινε τον Αύγουστο. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το βιβλίο, είμαι πολύ συγκινημένη για αυτό το βιβλίο και ναι, νιώθω και περηφάνεια που υπάρχει, που δημιουργήθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που δούλεψαν σκληρά και άοκνα για το βιβλίο αυτό, τον εκδότη και το εξαιρετικό προσωπικό στον εκδοτικό Απεπίλητη, την πολύ στενή μου φίλη, αδερφική μου φίλη και συνεργάτη, τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, η οποία μπήκε στον κόπο να διαβάσει ολόκληρο το βιβλίο, και να γράψει και έναν πρόλογο. Ο πρόλογος που σας διάβασα τώρα ήταν ο πρόλογος του συγγραφέα. Υπάρχει και ο πρόλογος της Αριστονίκης, να στο διαβάσω και αυτό. Πρόλογος Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Με μεγάλη μου χαρά προλογίζω το 7ο ψυχοταξιδιάρικο βιβλίο της αγαπημένης συναδέλφου και επιστήθειας φίλης Θέκλας Πετρίδου. Είναι ένα εγχειρίδιο επεξήγηση ψυχολογικών όρων με τρόπο απτό και κατανοητό όπως μας έχει συνηθίσει η συγγραφέας μέσα από έναν αυθόρμητο και παραστατικό τρόπο, ζωντανεύουν μπροστά μας συνεδρίες, συνεδρίες ψυχοθεραπείας δηλαδή, και και ζωή ζωής, δημιουργώντας έτσι στον αναγνώστη την αίσθηση ότι του μιλά μια φίλη, μια αυθεντική συνοδοιπόρος. Η ψυχοεκπαίδευση στις μέρες μας είχε αποδειχθεί από μια πλειάδα ερευνών ως μια σημαντική παρέμβαση υποστήριξης για το άτομο και την οικογένεια. Σε αυτό το βιβλίο η Θέκλα εξηγεί πως το να γνωρίζει κανείς βασικούς ψυχολογικούς όρους είναι δεξιότητα ζωής. Ήδη από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαιδευτική βαθμίδα, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο μαθαίνουμε πολλά. Ωστόσο, βασικές δεξιότητες ζωής δεν μαθαίνουμε. Ή ακόμα και αν κάποιοι τις μαθαίνουμε, δεν έχουμε τα εργαλεία για να τις αναγνωρίσουμε στις προσωπικές μας σχέσεις. Ζούμε σε μια εποχή που οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται σε θέμελα, οπότε καλούμαστε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς σε νέες κανονικότητες και συνθήκες και καινούρια δεδομένα κάνουν συνεχώς την εμφάνισή τους. Η ψυχοεκπαίδευση είναι απαραίτητη. Εν κατακλείδη, η ψυχοεκπαίδευση όπως προσεγγίζεται με τη βιωματική οπτική της συγγραφέως, είναι αναγκαία καθότι αποτελεί τη βάση για να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του, να εντοπίσει και να αναγνωρίσει τις τακτικές και τον τρόπο που επικοινωνεί με τους άλλους, αλλά και οι άλλοι μαζί του και να ενημερωθεί για βασικά θέματα ψυχολογίας. Διατρέχοντας τα 13 υπέροχα κεφάλαια και ο πλέον πιο δύσπιστος αναγνώστης, θα διαπιστώσει πως η συγγραφέα κατέχει την τέχνη της μοίησης στον κόσμο της ψυχοεκπαίδευσης. Η κυρία Θέκλα Πετρίδου θέλει να μας μιλήσει για όλα αυτά. Κυρία. <χω> Τώρα βλέπω ότι με έγραψε. Αγάπη μου. Η κυρία Θεκλα Πετρίδου θέλει να μα μιλήσει για όλα αυτά που ο καθένα μα χρειάζεται να γνωρίζει σε όποιο στάδιο ή φάση τη ζωή και αν βρίσκεται και το κάνει να μοιάζει με ένα μοναδική ομορφιά ταξίδι. Σίγουρα πρόκειται για ένα βιβλίο που πρέπει να βρίσκεται σε κάθε βιβλιοθήκη. Αγαπημένη μου Θέκλα, μίλησέ μα. Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου, ψυχολόγο εξελικτική σχολική κατεύθυνση, ψυχοθεραπεύτρια παιδιών, εφήβων, ενηλίκων και συγγραφέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου και για τα καλά τη λόγια, αλλά και για το γεγονό ότι διάβασε το βιβλίο και με βεβαίωσε για την εγκυρότητα των πολλών πληροφοριών που περιέχει αυτό το βιβλίο από το καινούριο υλικό που μας δίνει η έρευνα στη ψυχολογία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερου τον δόκτορα Σταύρο Χαραλάμπους, ουρολόγο, ουρολόγο-ανδρολόγο, χειρουργό και ουρογυναικολόγο, ο οποίος έχει διαβάσει το έκτο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το σεξ και έχει δώσει τις γνώσεις του σε αυτό το κεφάλαιο. Το έγραψα, του το έστειλα, μπήκε στον κόμπο να διαβάσει ένα τεράστιο κεφάλαιο που αποτελείται από 20.000 λέξεις, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο του βιβλίου και ένα τεράστιο κεφάλαιο για ένα βιβλίο. Γι' αυτό και στο πιστό φιλογράφεται ότι το, το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ανεξάρτητο εχειρίδιο ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και μου έκανε κάποιες παρατηρήσεις και κάποιες προσθέσεις οι οποίες είναι, είναι πολύ χρήσιμες και τον ευχαριστώ ιδιαίτερο σε αυτό. Και ξαναλέω και σε αυτό το επεισόδιο του podcast πως έχω σκοπό στο μέλλον να το φιλοξενήσω στο podcast για να μας δώσει τις γνώσεις του σε σχέση με θέματα σεξουαλικής υγείας. Ευχαριστώ επίσης και τους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με στήριξαν με πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια τόσο της έμπνευσης του βιβλίου αυτού αλλά και της συγγραφής. Λοιπόν, θα σας πω εντάχει του τίτλους των κεφαλαίων. Ένα, τι είναι η ψυχοεκπαίδευση και πώς ανακάλυψα την ανάγκη για αυτήν. 2. Θέλω να σου μιλήσω για το τραύμα. 3. Θέλω να σου μιλήσω για την ψυχική βία, ναρκισμό. 4. Πώ αντιμετωπίζουμε του ναρκιστέ, δύο ιστορίε δυναμική αντιμετώπιση. 5. Συνεξάρτηση, αυτή η μάστιγα. 6. Θέλω να σου μιλήσω για το σεξ. 7. Σχέση ο πυρήνα τη ζωή. 8. Η σχέση μα με τον εαυτό μα. 9 τα συναισθήματα μας, συναισθηματική ρύθμιση, συναισθηματική νοημοσύνη. 10. Θεωρία προσκόλλησης, ήδη δεσμού και ερωτικές σχέσεις. 11. Η σημασία της φιλίας στη ζωή μας. 12. απώλεια, πένθος και διαχείρισή του, μοναξιά και μοναχικότητα, φόβος γερατιών και θανάτου. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που παλαιότερο ονομάζαμε επιθανάτιες εμπειρίες, Near Death Experiences, το οποίο τώρα οι πρωτοπόροι στον τομέα της έρευνας γύρω από το φαινόμενο του θανάτου ονομάζουν πραγματικές εμπειρίες θανάτου, Actual Death Experiences. Και επίσης πολλές πληροφορίες που έχουν σχέση με τον τρόπο διαχείρισης του πένθους και πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από το χώρο των ευρωεπιστήμων. Και το 13ο κεφάλαιο, οι τρεις σημαντικοί άλλοι στη ζωή μας και η προσωπική πορεία προς την ευδαιμονία. Οι τρεις σημαντικοί άλλοι είναι η κοινωνία, η θρησκεία και η pop κουλτούρα. Η ευδαιμονία είναι ένας καταπληκτικός όρος, α, ο οποίος στη ψυχολογική του μετάφραση έχει εισαχθεί στο ψυχολογικό γλωσσάρι από τον Καρλ Γιούγκ. Και επίσης το κεφάλαιο αυτό Υπάρχουν πάλι έτσι πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προβλεπτική θεωρία του νου, η οποία θεωρείται η θεωρία των πάντων στον τομέα της νευροεπιστήμης. Το βιβλίο αυτό έχει 366 σελίδες. Σας έχω διαβάσει τον πρόλογο, το δικό μου, τον πρόλογο της δόκτωρος Αριστονίκης Θεοδοσίου Τριφωνίδου. Και θα σας διαβάσω και τον επίλογο. Και μετά θα σας πω πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. Επίλογος. Ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό 7 μήνες πριν, έχοντας στο μυαλό μου πως το γράφω τόσο για εφήβους όσο και για ανήλικες. Φτάνοντας στο τέλος του, ακριβώς στο ημερολογιακό τέλος του καλοκαιριού του 2023, θέλω να απευθύνω τον επίλογο στους εφήβους. Θέλω να μιλήσω στα παιδιά μας. Ένα παιδί που γεννιέται σε αυτόν τον κόσμο είναι παιδί όλης της ανθρωπότητας. Παιδί όλων των ανθρώπων. Και όλοι οφείλουμε να το προστατεύουμε, να το αγαπούμε αυθεντικά και ανυπόκριτα και να του μιλάμε για τη ζωή. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, επειδή όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σας και οι περισσότεροι άνθρωποι που βρισκόμαστε στη ψυχοεκπαιδευτική μας κοινότητα δεν υπήρχαν τέτοια βιβλία, αυτό το βιβλίο έγραψα έχοντας πρώτα στη σκέψη μου εσάς. Έγραψα ένα βιβλίο που θα ήθελα να είχα νεότερη, όταν ήθελα τόσο πολύ να μάθω για τα συναισθήματα μου. Τι είναι, να καταλάβω γιατί τα νιώθω τόσο ορμητικά, γιατί γελάω, γιατί κλαίω. Όταν ήθελα να μάθω γιατί να υπάρχει τόση αδικία, γιατί οι γονείς να χτυπάνε τα παιδιά τους, γιατί οι μεγάλοι να λένε ψέματα. Ναι, στην εφηβεία άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως οι μεγάλοι λένε ψέματα και μεταξύ τους και στα παιδιά τους. Άρχισα να καταλαβαίνω πως υπάρχουν αδικίες στον κόσμο, πως υπάρχει κακία και σκληρότητα. Εμείς τότε δεν γνωρίζαμε τη λέξη bullying, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πως δεν το βιώναμε. Ο ψυχολογικός πόλεμος πάντα υπήρχε. Και στο σχολείο και στις παρέες και στην οικογένεια. Απλώς η επιστήμη της ψυχολογίας έχει έρθει τα τελευταία χρόνια να δώσει όνομα σε φαινόμενα που βίωναν ούτω ή άλλω οι άνθρωποι. Δεν τα ανακάλυψε, του έδωσε όνομα. Αυτό το να έχει όνομα κάτι που σε ταλαιπωρεί είναι τεράστια υπόθεση. Επειδή αντιλαμβάνεσαι πω δεν είσαι τρελό, όντω έχει δίκιο που ενοχλεί σε έναν άνθρωπο με μια συμπεριφορά, με μια κοινωνική συνθήκη. Ελπίζω να το βρήκε χρήσιμο το βιβλίο αυτό, να σου απάντησε σε ερωτήματα που είχες και επίσης να σου έθεσε και καινούρια. Ξέρει, η παιδεία ενό ανθρώπου, η μόρφωσή του δεν έγκυται στο τι γνώσει έχει αποθηκεύσει στον εγκέφαλο του σε αυτή την τεράστια μνήμη των 2,5 petabytes. Είμαι σίγουρη πω εσύ γνώριζε τη λέξη petabytes, προτού τη μάθω εγώ διαβάζοντα για να γράψω αυτό το βιβλίο. Η παιδεία ενό ανθρώπου έγκυται στο να βρίσκει τρόπου να μαθαίνει. Το βιβλίο αυτό επιθυμώ να είναι χρήσιμο για σένα με αυτόν τον τρόπο να σου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον για την ψυχοεκπαίδευση και να σε ώστε να συνεχίσεις να βρίσκεις τρόπους να ψυχοεκπαίδευεσαι, να μαθαίνεις για τη ζωή ψυχή μου. Είναι όμορφη η ζωή. Είναι δύσκολη, αλλά όμορφη. Αν τυχόν νιώθει πω η ζωή δεν είναι όμορφη, θέλω να σου πω να κάνει ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να βοηθήσει έναν άνθρωπο να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του και να μπορέσει να φτάσει στην ευδαιμονία που λέγαμε στο τελευταίο κεφάλαιο. Είναι τυχεροί όσοι έκαναν ψυχοθεραπεία έφηβοι και νεαροί ενήλικε. Εννοείται πω η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε ανθρώπου όλων των ηλικίων, αλλά στην εφηβεία πραγματικά μπορεί να είναι ένα λιμάνι, ένα ασφαλή χώρο, μια εξήγηση, μια συμπάθεια, μια κατανόηση, μια αγάπη. Αν νιώθει πω οι γύρω σου δεν σε καταλαβαίνουν, αν δυσκολεύεσαι να διαχειριστεί τα συναισθήματά σου. Αν εντοπίζεις τον εαυτό σου συμπεριφορές που σου δυσκολεύουν τη ζωή, αν οι σκέψεις σου σε βασανίζουν, αν οι γονείς σου σε ενευριάζουν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους, αν οι σχέσεις σου φιλικές, ερωτικές με τα άλλα πρόσωπα σε δυσκολεύουν, αν έχεις δυσκολίες με το φαγητό, με τον ύπνο, με την εικόνα του σώματός σου, αν δυσκολεύεσαι να βρεις ποιον δρόμο να ακολουθήσεις, τόλμησε να κάνεις ψυχοθεραπεία. Θα με θυμηθείς. Αυτά τα λίγα είχα να πω. Έφτασε το βιβλίο της 120.000 λέξεις και ακόμα νιώθω πως δεν είπα τίποτα. Παρηγοριέμαι όμως στη σκέψη πως μπορώ όσα δε χώρεσα εδώ να γράψω και όσα δεν έμαθα ακόμα να τα μεταφέρω σε σένα μέσα από τα καινούρια βίντεο που ανεβάζω κάθε μέρα στο κανάλι μου στο YouTube και τα επεισόδια που ανεβάζω κάθε εβδομάδα στο podcast μου. Σε χαιρετώ. Σου εύχομαι ευδαιμονία. Με αγάπη, Θέκλα. Αυτός ήταν ο επίλογο. Αυτό είναι το βιβλίο μου, το βιβλίο μας. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, εισαγωγή στην ψυχοεκπαίδευση, το οποίο βιβλίο πωλείται διαδικτυακά. Ο καινούριο εκδοτικό οίκος τον οποίο βρίσκομαι, που είναι ο εκδοτικό οίκος Ability, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Πατώντας το σύνδεσμο, ability.gr, κάθετος products, κάθετος θέλω, παύλα, να, παύλα, σου, παύλα, μιλήσω. Ο σύνδεσμος είναι η πρώτη πρόταση της περιγραφής αυτού του βίντεο. Πατώντας πάνω στο σύνδεσμο σας δίνεται η επιλογή από την ιστοσελίδα του εκδοτικού οικοαπίλητη να αγοράσετε το βιβλίο είτε σε ηλεκτρονική μορφή, δηλαδή e-book, το οποίο θα το λάβετε άμεσα, είτε σε έντυπη μορφή μέσα από μια νέα τεχνολογία print on demand. Ο εκδοτικό οίκο Ability χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία ώστε όταν κάποιο θέλει να αγοράσει το βιβλίο σε έντυπη μορφή να εκτυπώνεται προσωπικά για τον κάθε αναγνώστη που το επιλέγει το βιβλίο. Η εκτύπωση γίνεται σε ειδικά εργοστάσια στη Γαλλία και στέλνεται μέσω ταχυδρομείου. Αυτό το αντίτυπο που σας δείχνω αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε μένα από τη Γαλλία ταχυδρομικός. Υπάρχουν επιλογές στο site, θα δείτε, αν κάποιος θα αγοράσει το έντυπο βιβλίο, να το πάρει είτε με το κανονικό ταχυδρομείο, είτε μέσω courier, θα το δείτε. Δεν είναι το βιβλίο στα βιβλιοπολία, είναι στην ιστοσελίδα του ability.gr. Ο εκδοτικός οίκος ability.gr φιλοξενεί και τα βιβλία της Δοκτορος Αριστονίκης Θεοδοσίου. Είναι ένας νεοεμφανιζόμενος εκδοτικός οίκος, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος ανεβάζει βιβλία ειδικού ενδιαφέροντος, κυρίως βιβλία τα οποία απευθύνονται σε ειδικούς, σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους κτλ. Και δίνει την επιλογή τα βιβλία να βρίσκονται και σε άλλες γλώσσες. Φυσικά, επειδή το δικό μας το βιβλίο είναι τεράστιο, <laughs> δεν θα μεταφραστεί τόσο γρήγορα όσο μεταφράζονται άλλα βιβλία τα οποία είναι στον εκδοτικό οίκο αλλά στόχος είναι να μεταφραστεί στην Αγγλική γλώσσα, την Ιταλική και τη Γαλλική αρχικά και σε όσες άλλες γλώσσες χρειαστεί στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν υπάρχει στα βιβλιοπολία το βιβλίο το αγοράζει κάποιος μόνο διαδικτυακά είναι ο νέος τρόπος ο νέος τρόπος α, κυκλοφορίας βιβλίων η μεταφράσει στι ξένε γλώσσε θα διατίθενται και στην Amazon όταν γίνουν, ακόμη δεν έχουν γίνει. Ε, και μπορεί κάποιο να το αγοράσει από όλο τον κόσμο και να το έχει είτε άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή, είτε όσε μέρε θα πάρει με το ταχυδρομείο για να έρθει. Από ό,τι μου είπαν αρκετοί φίλοι από το κανάλι στο YouTube που αγόρασαν το βιβλίο, ότι του λέει σε πόσε μέρε θα παραλάβουν το βιβλίο, του λέει στο σελίδα εκεί πέρα βγάζει τον υπολογισμό. Και ε, θα κάνουμε παρουσιάσεις του βιβλίου στην Ελλάδα. Ε, με τον νέο χρόνο, σας δίνω το χρονικό διάστημα για να το διαβάσετε το βιβλίο και να το γνωρίσετε το βιβλίο, τους ώστε να έρθετε με ερωτήσεις και απορίες της παρουσιάσης του βιβλίου. Με τη νέα χρονιά, το 2024, δεν γνωρίζω ακριβώς ημερομηνίε. Ε, κάπου τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, περίπου εκεί, θα σας ενημερώσω και στο κανάλι μου στο YouTube και εδώ στο podcast, προγραμματίσαμε να κάνουμε έξι παρουσιάσεις του βιβλίου. Κάπου εκεί, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου 2024, αποφασίσαμε να κάνουμε έξι παρουσιάσεις του βιβλίου σε έξι πόλεις της Ελλάδος. Την Αθήνα, φυσικά, τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λάρισα, την Πάτρα και την Αλεξανδρούπολη. Ε, όταν θα γίνει αυτό, θα σας πω με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή για τις παρουσιάσεις του βιβλίου, επειδή ε, θα γίνουν ε, με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Εννοείται πως θα είναι δωρεάν η προσέλευση στις παρουσιάσεις του βιβλίου, αλλά πρέπει κάποιο να δηλώσει τη συμμετοχή του. Θα σας ενημερώσω σε σχέση με αυτό. Ε, Είμαι πολύ χαρούμενη, είμαι ευγνώμων, είμαι περήφανη. Ε, είμαι και humble, θα είναι μια έκφραση στα αγγλικά. Νιώθω μια εδώ, η οποία έρχεται μαζί με την ευγνωμοσύνη. Η λέξη humble σημαίνει ταπεινό και humble ταπεινωμένη, αλλά όχι ταπεινωμένη με την έννοια της, του να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου και ντροπή νιώθω ευγνωμοσύνη για το σύμπαν, για το Θεό, για τους ανθρώπους, για την αγάπη, για όλους εσάς και όλα αυτά που με έφεραν στο σημείο να μπορώ να γεννήσω αυτό το έβδομο μου παιδί ως βιβλίο. Και οπωσδήποτε το βιβλίο είναι αφιερωμένο. Το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στα παιδιά μου, αυτά που γέννησα, το Λάζαρο και την Κυριακή, και αυτά που με νιώθω ψυχομαμά ξέρουν αυτά με όλη μου την αγάπη. Ο όρος ψυχομαμά είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από αρκετό κόσμο στο κανάλι μας στο YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Ήταν διαφορετικό από τα άλλα. Ήταν ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο βιβλίο μου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Ξαναλέω, στην περιγραφή του επεισοδίου υπάρχει ο σύνδεσμος για να αποκτήσετε το βιβλίο. Πραγματικά ελπίζω να νιώσετε παρόμοια χαρά και ευδαιμονία κι εσείς διαβάζοντας το βιβλίο όπως νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή που το έχω στα χέρια μου. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω, είστε πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι με τα δεκάδες χιλιάδες μηνύματα που μου αποστέλλετε κάθε μήνα στα κοινωνικά μου δίκτυα και στο Instagram και στο Facebook παντού, μου δίνεται χαρά και νόημα στο να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ τόσο πολύ. Να συγγράφω βιβλία ψυχοεκπαιδευτικά, να ετοιμάζω ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια στο podcast και να ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή, ψυχή μου. Για σένα το έγραψα.